καλησπέρα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σύνδεση. Είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι οι μέρες σας. Είναι οι μέρες που περιμέναμε να πάμε εκκλησία, να μεταλάβουμε. Ξέρετε τι γίνεται στον Ιερό Ναό αυτές τις μέρες, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι βεβαίως που δεν θα συμβεί σε καμία περίπτωση φέτος. Ναι, δυστυχώς και πάλι. Ευτυχώς όμως, μάθαμε να κάνουμε υπομονή. Και από την προηγούμενη σύνδεσή μας σας είχα πει ότι είναι οι μέρες υπομονής. Επομένως, δεν το περιμέναμε βέβαια αυτό το ολικό lockdown και είχαμε συμβιβαστεί έστω με τα 50 άτομα εμείς, με τους 50 πιστούς και τους 25 οι άλλες εκκλησίες. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα ήρθαν κακώς ανάποδα, στραβά, όπως θέλετε πέστε το, και ξαναγυρίζουμε στην κλειστή εκκλησία και Χριστούγεννα, πρώτη μέρα Χριστουγέννων ή παραμονή Χριστουγέννων, να μην μπορούν οι άνθρωποι να κοινωνήσουν και κατ' επέκταση και όλο το 12ήμερο θα είμαστε κλειστά. Και από ό,τι φαίνεται αυτό θα συνεχίσει και για μακρύ χρονικό διάστημα. Εντάξει, αυτό δεν θα το ξέρουμε δούμε. Πόσο, εδώ ίσως, είμαστε ναι. Να το δούμε και αυτό. Πάντως η πιο σημαντική λειτουργία, εκείνη το Χριστουγέννο. Που προγραμματίζατε διπλή κιόλας, έτσι. Είχαμε κανονίσει διπλή και αυτό δεν θα γίνει. Ευτυχώς θα έχουμε τη δική μας αναμετάδοση από το YouTube και θα έχουμε και τη δική σας αναμετάδοση από το top και πιστεύω οι άνθρωποι τουλάχιστον εδώ της Κοζάνης που έχουν συνηθίσει να μας βλέπουν να δουν τη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία, παρουσία του Μητροπολίτου μας, ο οποίος και θα λειτουργήσει εδώ στο ναό. Βέβαια, όπως είπαμε, δυστυχώς χωρίς την παρουσία των πιστών. Θεωρείτε ότι είναι δικαιολογημένο, Πάτερ, αυτό, ότι δικαιολογείται η απόφαση? Παναγιώτη μου, δεν ξέρω το φορτίο από ιατρικής απόψεως. Δεν έχω κάποια πληροφορία που να μπορώ να εκφέρω άποψη για το υγειονομικό μέτρο. Εμείς όμως το ζούμε έντονα. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να είναι τίποτε πιο στραβό και τίποτε πιο ανάποδο για αυτές τις μέρες από το ολικό lockdown και να μην μπορούμε να είμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους μας, με τους πιστούς μας. Ισχύει. Είπατε όμως οι μέρες υπομονής, Πάτερ. Πείτε μας λίγο. Πρέπει. Θα την αναμεταδώσει φυσικά το Top Channel τα ξημερώματα της 25ης στις 5 το πρωί, Πάτερ. Στις 5 το πρωί μέχρι τις 8. Παπα Δημήτρη, επειδή αυτές οι μέρες τώρα είναι λίγο δύσκολες επιδημιολογικά, φαίνεται. Μήπως πρέπει, επειδή υπάρχουν αναφορές, έτσι, το ξέρετε κι εσείς, ότι είπατε ο κόσμος μπορεί να μεταλαμβάνει, το είχατε πει βέβαια με άλλες συνθήκες. Ναι, ναι. Μήπως αυτό πρέπει να το δείτε τώρα και οι συνάδελφοι και οι ιερείς όλοι να, αυτές τις μέρες εννοώ, να προσέχουν όλοι, να μην μαζεύεται κόσμος. Έχουμε κοινή γραμμή. Ωραία. Παναγιώτη, έχουμε κοινή γραμμή όλοι μαζί και ήδη αποστέλω SMS στους ιερείς που έχουν την δυνατότητα αυτή και θα ειδοποιηθούν όλοι της δικής μου αρχαιρατικής περιφέρειας Κοζάνης, όλοι, και να είναι και κλεισμένων των θερών και να μην κοινωνούν τους ανθρώπους. Δηλαδή οι άνθρωποι θα πρέπει να μάθουν να κάνουν υπομονή, να κοινωνήσουν έστω και μετά από 15 μέρες ή μετά από ένα μήνα, μόλις μας ανοίξουν τις εκκλησίες. Μπράβο σας και πολύ καλά κάνετε. Μπράβο σας. Πάντως, διαφορετικά. Τώρα κάτι διάφορα που ακούσατε κι εσείς στην αρχή της εκπομπής, με ανοιχτούς ναούς παρανόμως και με... Τώρα αυτά τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει κι εσείς έτσι από την κοινωνική σας συναναστροφή. Ναι. Καλό ναι. Θα είναι αυτά να μην γίνονται. Κοίταξε, είναι θέμα χαρακτήρος, είναι θέμα ανθρώπων, είναι όλα αυτά τα οποία μας αναγκάζουν να δημιουργούμε αυτά τα προβλήματα εκ του μειόντος. Δεν θα έπρεπε να δημιουργούνται και δεν θα έπρεπε βέβαια και εμείς και ο κόσμος να είναι πολύ πιο προσεκτικοί στην όλη αυτή η πανδημία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και
Καλές γιορτές, θα έχουμε τη δυνατότητα να σας δούμε. Ευλογημένα Χριστούγεννα και να ξέρουν οι άνθρωποι, επειδή τέτοιες μέρες πάντοτε ήμασταν κοντά τους και εκκλησιαστικά αλλά και κοινωνικά με την οικονομική συμβολή της Εκκλησίας προς όλους τους ανθρώπους, φέτος δυστυχώς δεν θα μπορούμε να είμαστε, διότι και οι εκκλησίες είναι κλειστές και δεν υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχει το ανάλογο ποσό από την Εκκλησία, αλλά και δεν μπορούμε να συγχρονιστούμε πάλι με ανθρώπους έτσι για να τους βοηθήσουμε να κάνουμε αυτό το χρέος της αγάπης προς τους ανθρώπους που δυσπραγούν οικονομικά. Τους ζητούμε να μας συγχωρήσουν και να μας επιτρέψουν να το κάνουμε λίγο αργότερα. Μόλις μπορέσουμε και οικονομικά και επιδημιολογικά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε καλή πολύ. Καλές καλές γιορτές, όσο καλές τώρα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλους. Να είστε καλά, Πάτερ, ευχαριστούμε πολύ. Να κλείσουμε.